ισχυρίζονται κάποιοι ότι αν η χώρα δεν υπέγραφε θα βγαίναμε από το ευρώ. Αυτή η θεωρία δεν σταθεί και η απάντηση είναι μάλλον πως όχι, δεν είναι δυνατόν, δεν θα ήταν πια από το ευρώ. Και αυτό όχι γιατί μόνο υπάρχουν νομικοί λόγοι όπου προβλέπεται η έλξη της χώρας για να βγει από το ευρώ, όχι η εξοδός της από ενέργειες των άλλων χωρών, η έλξη και η έγκριση από τις άλλες χώρες, κάτι που δεν είναι εύκολο και έτσι κι αλλιώς οι συνθήκες λένε ότι ακόμα και αν υπήρχε αυτή η έκκληση, αυτή η διαδικασία θα χρειαζόταν τουλάχιστον 2 χρόνια για να αποχωρήσει η χώρα από την όποια ένωση, άρα δεν θα υπήρχαν άμεσα αποτελέσματα. Αλλά και για γεωπολιτικούς λόγους, καθώς βλέπουμε την Ελλάδα να είναι σταυροδρόμιο ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση, την Ασία και την Ευρώπη, τις θερμές θάλασσες και τη Ρωσία, είναι χαρακτηριστικό ότι για να επέμβει ανθρωπιστικά, όπως λέει η Ρωσία, στην Συρία, χρειάστηκε να πάρει άδεια για να περάσει πάνω από το ελληνικό FIR, αλλά και για πολιτικούς λόγους. Έχουμε την Ισλανδία, η οποία διέκοψε τις οποιασδήποτε συνομιλίες είχε για την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την Πολωνία να δηλώνει ότι δεν θα υιοθετήσει το ευρώ, γιατί τυχόν η υιοθέτηση του κοινού νομίσματος θα οδηγούσε τη χώρα σε μια κατάσταση παρόμοια με την Ελλάδα. Έχοντας τόσο αρνητικό πολιτικό περιβάλλον, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ να έχουν αποκτήσει σχετικά αρνητικό πρόσημο, είναι αμφίβολο αν θα τολμούσαν οι χώρες που διευθύνουν την Ευρωζώνη, το Ευρωπαϊκό Ιερατείο, όπως λένε πολλοί, να προχωρήσει σε μια ενέργεια που θα έκανε ακόμα λιγότερο θετική, περισσότερο εκφοβιστική την έννοια της Ευρώπης και του Ευρώ. Αλλά και πολιτικά και κοινωνικά και γεωπολιτικά και νομικά η απάντηση είναι πως όχι, δεν θα έβγαινε η χώρα από το Ευρώ αν δεν υπέγραφε εκείνη την ημέρα. Λένε πολλοί. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ χρέωσε τη χώρα με 90 δισεκατομμύρια μέσα σε 6 μήνες. Είναι αυτό μια πραγματικότητα? Η απάντηση είναι όχι. 10 δις από αυτά που πλέον θεωρούνται δανεικά ήταν ήδη δανεικά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και βρίσκονταν αναξιοποιητά στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ξέραμε επίσης από τα stress test του 2014 που είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Αρχή για τις Τράπεζες, η European Bank Authority, ότι οι ελληνικές τράπεζες έχρηζαν μεγάλης κεφαλαιακής ενίσχυσης, τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, και αυτά είναι δημοσιευμένα στο δακτυακό τόπο της ΕΠ. Έτσι λοιπόν μένει ένα ποσό καθαρού δανεισμού 70 δισεκατομμυρίων. Μάλλον έως 70 δισεκατομμυρίων, γιατί μέχρι αυτό το ποσό θα φτάσει η δανειοδότηση, δεν σημαίνει ότι θα τα πάρουμε και όλα τα χρήματα. Αυτό το ποσό αναφέρεται σε μια περίοδο τριετίας, από το 2015 έως το 2018, και βέβαια χρονικά είναι αναντίστοιχο, δεν είναι το ίδιο δηλαδή με το ποσό των 10 δις που θα μας έδιναν οι Ευρωπαίοι και το δεύτερο ΤΑΦ αν ολοκληρώναμε το δεύτερο μνημόνιο, το οποίο θα κάλυπτε μόνο μια περίοδο 6 μηνών και μετά θα ήμασταν πάλι ξεκρέμαστοι. Λένε πολλοί, αυτό είναι το καλύτερο μνημόνιο και η ερώτηση είναι αν πραγματικά ένα μνημόνιο μπορεί να είναι καλό. Προφανώς το ίδιο το μνημόνιο σαν λέξη είναι αρνητικά φορτισμένο. Όχι επειδή το έλεγε κάποιο κόμμα, αλλά επειδή στο παρελθόν είδαμε ότι πίσω από μια αθώα λέξη, από μια λέξη που δεν κρύβει κάποιο δόλο, κρύφτηκε μια πολιτική που συνέτριψε την οικονομία και την κοινωνία της χώρας. Έτσι λοιπόν η λέξη και μόνο το μνημόνιο δεν είναι θετικό σαν λέξη. Τώρα, αν κάποιος είναι παρατηρητής έξω από τα ελληνικά τεκτενόμενα, ένας τρίτος παρατηρητής που δεν βιώνει το καθημερινό δράμα της χώρας, προφανώς και θα βρει θετικά και αρνητικά στοιχεία.
Σίγουρα το πλέον θετικό είναι ότι κανείς δεν είναι ευχαριστημένος. Μια συμφωνία για να είναι καλή δεν πρέπει να έχει ευχαριστημένους. Τώρα, αναλυτικά. Το μνημόνιο αυτό έχει ένα επιτόκιο στο 1%, πολύ μικρότερο από το 1,8 έως 3,5% που είχαν τα προηγούμενα μνημόνια και ως 5% για τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο μνημόνιο. Περιλαμβάνεται και από το ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο, που σημαίνει προστασία της ελληνικής δημοκρατίας και των ασυλιών της. Και βέβαια είναι πάρα πολύ θετικό ότι υπάρχει χάρη στην σχετική νομοθεσία, όπως αυτή περιγράφεται στον εγκαταλεσμό 472 του 2013, συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαμόρφωση του προγράμματος, το οποίο πάντα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε μια θετική θέση, μια θετική, πιο κοινωνική άποψη για τα πράγματα των μνημονίων. Βεβαίως είδαμε ότι μέχρι στιγμής, με το πρόσχημα της ανάγκης, να γίνουν γρήγορα τα πράγματα, παρακάμφεται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η πρώτη σύμβαση, το πρώτο μνημόνιο που έχουμε, δεν περιλαμβάνει τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό δημιουργεί επιφυλάξει το μέλλον. Στο νέο ΤΑΙΠΕΔ είναι σημαντικό ότι δεν επιβάλλεται η πώληση των στοιχείων που περνάνε στο νέο ΤΑΙΠΕΔ. Υπάρχει ένας ορίζοντας 30 ετίας για την όποια εξέλιξη. Σε 30 χρόνια τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά. Ίσως καλύτερα, ίσως χειρότερα. Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί σε 30 χρόνια. Και επίσης σημαντικό, ουσιαστικό για τη συνέχιση της ύπαρξης της χώρας είναι η διατήρηση του δικτύου ενέργειας από το δημόσιο και με κατάλληλα ανοίγματα προς την οικονομία της αγοράς, χωρίς όμως να τίθεται σε αφισβήτηση η συνέχιση ύπαρξης παροχής δικτύου από υποδημόσιο χαρακτήρα. Στις θεσμικές αλλαγές θετική μπορεί να διακριθεί η συνέχιση της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει επί Νέας Δημοκρατίας για την επαναφορά ενός είδους συλλογικών συμβάσεων σύμφωνα με τις προτροπές και τις οδηγίες του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, το οποίο έχει μια θετική σχέση με την εργατική τάξη σε αντίθεση με τους υπόλοιπους διεθνείς οργανισμούς που συμμετέχουν σε αυτήν την διαδικασία της διαβούλευσης. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι στο εξής δεν θα ξανασώσουν οι Έλληνες πολίτες τις τράπεζες, καθώς ενσωματώνεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την διάσωση των τραπεζών, η οποία προβλέπει κατά σειρά την συμμετοχή των ανθρώπων που έχουν μετοχές, που έχουν ομόλογα και των μεγάλων καταθετών στην διάσωση ενός τραπεζικού ιδρύματος. Το μνημόνιο έχει σοβαρές αρνητικές πτυχές. Πρώτα απ' όλα έρχεται να προσθεθεί σε ένα προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο και νομοθετικών παρεμβάσεων αλλά και δαιμονισμικών μέτρων που έχουν στοιχήσει 80 δις ΑΕΠ. Το νέο μνημόνιο θα επιφέρει επιπλέον επιβάρυνση που θα φτάνει τα 12 δισεκατομμύρια το χρόνο, κάνοντας εξαιρετικά δύσκολη την έξοδο από την ύφεση. Τώρα, επί των επιμέρους θεμάτων. Προβλέπει σημαντικές περικοπές των συντάξεων ύψους 1% του ΑΕΠ, 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, με σταδιακή κατάργηση και του ΕΚΑΣ, το οποίο υπάρχει κάποια πιθανότητα να σωματωθεί στα γενικά κοινωνικά επιδόματα, ενώ την ίδια στιγμή μειώνει κατά 900 εκατομμύρια το έτσι κι αλλιώς ανύπαρκτο κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα. Όσον αφορά τον τομέα άμυνα κράτος, περιλαμβάνει περικοπές 200 εκατομμυρίων ευρώ για την άμυνα, που πιθανά θα έχει και επιπτώσεις στους μισθούς των ενεργεία και κατά επέκταση και των εναποστρατεία στρατιωτικών. Η μείωση αυτή θα έχει μόνιμο χαρακτήρα. Δεσμεύεται για διαρκή μείωση του κόστους των δαπανών του δημοσίου για τους ανθρώπους του ως ποσοστό του ΑΕΠ μέχρι το 2019. Υπάρχει στον τομέα φορολογία
μεγάλη αύξηση του ΦΠΑ, ειδικά στα αγροτικά εισοδήματα, αλλά και των φόρων που θα κατεβάλουν οι αγρότες. Βεβαίως αυτές οι ρυθμίσεις υπήρχαν ήδη στα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ήδη, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίει αποκλειστικά ή έχει κάποια ιδιαίτερη ευθύνη η κυβέρνηση αυτή, παρότι αναστάλησαν το διάστημα που ήταν η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα επανέρχονται τα μέτρα αυτά. Βεβαίως πολύ σημαντικό είναι η αύξηση του φόρου των επιχειρήσεων σε μια εποχή που υπάρχει, δεν υπάρχει ρευστότητα, έχει εξαφανιστεί ρευστότητα από την αγορά και είναι ερώτημα που θα βρουν τα χρήματα οι επιχειρήσεις, οι μικρές και οι μεσαίες, αλλά και οι μεγάλες επιχειρήσεις για να πληρώσουν τόσο υψηλές προκαταβολές φόρου. Βεβαίως πολύ σημαντικό και πολύ αρνητικό είναι το νομοσχέδιο για την κώδικα πολιτικής δικονομίας, το οποίο εξαφανίζει τους μάρτυρες και επιταχύνει τις διαδικασίες κατάσχεσης και πληστηριασμού των περιουσιών δανειοληπτών σε μια εποχή που έτσι και αλλιώς υπάρχει μείωση των εισοδημάτων λόγω της ασκούμενης φορολογικής μνημονιακής πολιτικής. Όσον αφορά το ΤΑΙΠΕΔ, είναι εξαιρετικά αρνητικό το ότι μεταφέρεται στην Fraport, δεν ειδικοποιείται, αλλά μεταφέρεται στη Fraport η διαχείριση των ελληνικών αεροδρομίων με ένα ευθελιστικό τίμημα, το οποίο βεβαίως η Fraport θέλει να μειώσει και άλλο, εκμεταλλευόμενη την σύνδεση των δανεικών, της παροχής δανείων με την ειδικοποίηση μονάδων και δικτύων της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον θα πρέπει να μην ξεχάσουμε ότι αυτό το μνημόνιο, κατευθυνόμενο και εκεί που είχε πει και ο κύριος Βαρουφάκης βεβαίως και ο κύριος Τουρνάς πιο πριν, δηλαδή διαχρονικά, αποκόπτει τη δημοσιονομική διακυβέρνηση από το δημοκρατικό έλεγχο, τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Μεταφέρει πάρα πολλές εξουσίες στη Γενική Γραμματέα εσόδων, καθώς και στο Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής, τα οποία λειτουργούν αυτόματα, λειτουργούν χωρίς έλεγχο της Συμβουλής και της κυβέρνησης. Μεταφερόμαστε σε μια εποχή τεχνοκρατισμού, σε μια εποχή μεταδημοκρατίας. Λένε κάποιοι, αν η Ελλάδα δεν υπέγραφε, τότε θα κατάσχονταν οι ελληνικές τράπεζες από τα υποκαταστήματά τους και φέρνουν ως παράδειγμα τη Finnes Bank της Τουρκίας που θα κατήσχε τάχα την Εθνική. Φέρνουν μάλιστα στο μυαλό των Ελλήνων και το τι έγινε με τις κυπριακές τράπεζες. Είναι ευσταθή? Προφανώς όχι. Η Κύπρος αντιμετώπισε ένα πρόβλημα αφαιρεγιότητας των τραπεζών, κατηγορίες που δεν αποδείχθηκαν και ποτέ, αλλά τελικά ήταν η αφορμή για να προχωρήσει η κατάσχεση μέρους των κεφαλαίων των τραπεζών από το ευρωσύστημα και την τράπεζα της Κύπρου για μαύρο χρήμα και διάφορες άλλες διεργασίες οι οποίες σχεδίζονται αποκλειστικά με το τραπεζικό σύστημα. Αντίθετα, στην Ελλάδα οι τράπεζες ήταν solvent, είχαν δυνατότητα, ήταν διαχειρίσιμες, χρηματοδοτούμενες, χωρίς κάποιο πρόβλημα. Το πρόβλημα το είχε το ελληνικό δημόσιο, καθώς υπήρχε χρηματοδοτικό κενό, που οφείλονταν από τη μια μεριά στο γεγονός ότι πλήρωσε πολλές οφειλές από το δημόσιο ταμείο και όχι όπως είχε συμφωνηθεί από τα δανεικά που θα έπρεπε να παρέχει η Ευρωζώνη και το Διεθνές Μεσογειακό Ταμείο, και βεβαίως από το γεγονός ότι όλο το πρόγραμμα δανειοδότησης έχει σταματήσει από τον Αύγουστο του, είχε σταματήσει από τον Αύγουστο του 2014. Μπορεί το πρόγραμμα να αλλάξει? Η πρώτη απάντηση είναι ότι δεν είναι πιθανό να συμβεί κάτι τέτοιο στο ορατό μέλλον. Όσον αφορά το διάστημα μετά τη δεύτερη αξιολόγηση, υπάρχει πιθανότητα το πρόγραμμα να αλλάξει είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Προς το χειρότερο, όπως είδαμε, συνέβη
μετά τις διαβουλεύσεις για το πρώτο μνημόνιο, που άλλαξε σε όλη τη διάρκεια του συνεχώς προς το χειρότερο, μειώνοντας συνεχώς τα εισοδήματα και τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, οδηγώντας στο βάθμα της κρίσης και της απώλειας κοινωνικών αγαθών και κατακτήσεων, ενώ προς το καλύτερο θα ήταν δυνατό να συμβεί αν υπήρχε μια συνολική αλλαγή στην Ευρώπη, μια πολιτική αλλαγή, αλλά και μια αλλαγή των δημοσίων οικονομικών και της οικονομικής και του οικονομικού περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κλίμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει μια χρηματοοικονομική διόρθωση σε εξέλιξη και βέβαια ότι οι μεγάλες οικονομίες, αυτές που δημιουργούν και προωθούν τη ζήτηση και την προσφορά, όπως σε παγκόσμιο επίπεδο και πολύ μεγάλες ποσότητες για να αγνοηθούν, βρίσκονται σε μια διαδικασία επιβάδυσης. Και να αναφερόμαστε βέβαια στη Ρωσία, στην Κίνα, τη Βραζιλία, που είτε έχουν αρνητικούς είτε πολύ χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.